Ενώ τέλο η Λιάννα Παπαγεωργίου, ημέρα αγάπη, λουλούδι τη δώσαμε, δήλωση δεν πήραμε. Ακατάδεκτη. Κυρία Παπαγεωργίου, ημέρα αγάπη σήμερα, να σα προσφέρουμε ένα λουλούδι. Θα μα κάνετε και μερικέ δηλώσει. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Παρόλο που τη συμπαθώ την Λιάννα Παπαγεωργίου, αλλά έχω αρχίσει λίγο, βλέπω έχει λίγο υφάκι. Ναι, και έχει ένα έντονο παρασκήνιο. Έχει ένα έντονο παρασκήνιο να προσθέσουμε εδώ. Ναι. Όπως συνέβησαν χθες, κατέβηκε η Λιάννα, δεν μίλησε όπως είδαμε. Εκεί όμως ήταν και η Γιάννα Τερζή, που να σας θυμίσω ότι χθες σχολιάσαμε γιατί ήταν κουμπάρα. Και θέλω να πιστεύω ότι η Γούνα είναι ψεύτικη η Λιάννα. Για συνέχιση. Την παρέμβαση. Αληθινή πάντως. Εντάξει, για συνέχιση. Η Γιάννα Τερζή, λοιπόν, κάποια στιγμή πριν φύγει, την φώναξε η Λιάννα, off camera βέβαια, και κάτι της είπε στο αυτή. Και η Γιάννα Τερζή έφυγε χωρίς να κάνει κάποια δήλωση. Αυτό το οποίο συμπέραναν οι δημοσιογράφοι που ήταν εκεί και μεταφέρθηκε σε εμάς, είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα η Λιάννα ζήτησε από την Γιάννα Τερζή να μην κάνει κάποια δήλωση, προφανώς για να μην ρωτηθεί ξανά για το γάμο. Είναι ένα πολύ όμορφο. Μου αρέσει και ο λόγος, τα έχω πει και μου αρέσει πολύ τηλεοπτικά. Γιατί όμως λίγο βλέπω ένα τουπέ που δεν έχουν άλλες. Λίγο, επειδή την έχω στηρίξει πάρα πολύ. Πρέπει να κατεβάσει λίγο του τόπου. Όλοι οι άνθρωποι που ξεχωρίζουν μια σεζόν. Ξεχωρίζει μια σεζόν. Μετά μπορεί να τόση ώρα, και είναι και ευγενική, σου και λουλούδι. Κάνε είναι μια γλυκύτατη, δηλώση. Τόση ώρα πρέπει, δηλαδή, δεν ξέρω, Φωτεινή μου, τι λες εσύ. Μπράβο, ρε Μέρη. Πόσο κύριε, μπράβο, παιδιά. Μπράβο, είδατε, χίλια είναι... μπράβο. Και θέλω να ξαναθυμίσω τη στάση της Λιάννας Παπαγεωργίου, χθες, μες στο κρύο.